Είδαμε νεαρός πεζός παρασύρθηκε από όχημα και βρήκε τραγικό θάνατο. Μάλιστα, ο οδηγός του αρχικά εγκατέλειψε. Κώστα Νάνο, την σκηνή. Καλησπέρα, Δήμητρα, κυρίες και κύριοι. Λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα σημειώθηκε το θανατηφόρο δυστύχημα με θύμα 33χρονο από την Γεωργία. Πρόκειται για τον Κόκο Απαρτσβάνια, ο οποίος διέμενε μόνιμα στην Πάφο. Το δυστύχημα έγινε στις 40 λεπτά μετά τις 12 τα μεσάνυχτα στην οδό Ικάρου, στην κάτω Πάφο, κοντά στην οδό Αγαπίνορος. Το θύμα προσπάθησε να διασταυρώσει τον δρόμο. Διερχόμενο όχημα τον τραυμάτισε. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του. Οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το όχημα και έφυγε. Παρουσιάστηκε γύρω 2 ώρες σχεδόν μετά, την ώρα που εξέταζαν αστυνομικοί τη σκηνή, και δήλωσε ότι ήταν αυτός ο οδηγός του οχήματος. Συνελήφθη από την αστυνομία. Οι συνθήκες του ατυχήματος, του δυστυχήματος αυτού, του θανατηφόρου δυστυχήματος, διερευνώνται από την Τροχέα. Έχουν δοθεί προβάλλονται διάφοροι ισχυρισμοί από τον οδηγό του οχήματος, οι οποίοι διερευνώνται. Το τραγικό είναι ότι ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο, Δημήτρα. Ναι, Κώστα, ακριβώς. Καλώς βράδυ, σε ευχαριστούμε και πάμε εκ των συνόρων.